Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο καιρού από το YouTube του weather.umbrella.com. Είναι ένα κυρικό site που το λέω και το ξαναλέω και το εννοώ, που αξίζει να έχετε στα αγαπημένα σας για τοπικές προγνώσεις, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Σε συνεργασία επίσης και με το seleo.gr, το ειδησιογραφικό site, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Το Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει αρκετά καλά στις περισσότερες περιοχές και πολύ καλά θα έλεγα, με καλή ορατότητα και διάβια. Στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, γιατί βλέπετε στα βόρεια και στην κεντρική Μακεδονία, δείτε πως κάποιες συννεφιές κάνουν την εμφάνισή τους προς τις πρωινές ώρες, όπως και στην Θράκη. Εκεί αυτές οι συννεφιές δεν αποκλείεται να είναι ομίχλες και χαμηλές νεφώσεις, και θερμικά κάποιες τοπικές συννεφιές θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προς το βράδυ θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο στα δυτικά οι συννεφιές. Γενικά, οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι. Αυτοί που βλέπετε στους δέκτες σας, οι άνεμοι ισχύουν μέχρι και το μεσημέρι στο Αιγαίο, στα 3 με 4 το πολύ και 5 μποφόρ. Θα εξασθενήσουν όμως μετά το μεσημέρι ακόμα περισσότερο. Ενώ στο Ιόνιο δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ στις ακτές. Θερμοκρασία το πρωί και πάλι αρκετά χαμηλή στις ορεινότερες περιοχές, κοντά στο 0 στα παιδινά, όχι κάτω από 0 με 2 στα βόρεια, θαλάσσια, προθαλάσσια τμήματα και γύρω στους 8 με 10 βαθμούς στην νοτιοανατολικότερη σχετική γωνιά της χώρας μας. Το μεσημέρι θα πιάσουμε και 9 με 12 βαθμούς στα βόρεια και όπου θα έχει ομίχλες, λίγο πιο χαμηλή θα είναι η θερμοκρασία. Όπως βλέπετε, 13 άρια, 15 άρια και 16 άρια θα αποκλείονται κυρίως στις δυτικές και νότιες περιοχές. Η Αττική θα συνεχίσει να έχει καλό καιρό, με πολύ λίγα σύννεφα, τοπικά αυξημένα, μόνο στα βόρεια τμήματα του νομού. Κατά τόπους, λίγο κάποιες ομίχλες δεν αποκλείεται να έχουμε στα βόρεια τμήματα του νομού νωρίς το πρωί. Ασθενή στενή άνεμη, αυξημένη κάπως σχετική υγρασία, θερμοκρασία στους 5 με 14 βαθμούς. Στα βόρεια προάστια υπολογίζεται έναν με 3 βαθμούς πιο χαμηλή την θερμοκρασία το πρωί. Η Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να έχει τόσες ώρες ηλιοφάνειες όσο είχαμε μέχρι και σήμερα. Θα ξεκινήσει η μέρα με κάποια συννεφιά, τοπικές ομίχλες και κυρίως προς το μεσημέρι και μετά φαίνεται να ανοίγει λίγο περισσότερο καιρό. Η άνεμη θα είναι ασθενή, αυξημένη και εδώ θα είναι η σχετική υγρασία, θερμοκρασία στους 4 με 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Στην Πάτρα ηλιοφάνεια θα έχουμε κάποιες τοπικές ομίχλες ίσως σημειωθούν στο νομό. Λίγα συννεφάκια στα δυτικά τμήματα του νομού, λίγο περισσότερα θα είναι αυξημένα. Η άνεμη θα είναι ασθενής, αυξημένη σχετική υγρασία, θερμοκρασία 8 με 15 βαθμούς. Για το Ηράκλειο, ο καιρός θα είναι καλός, με πολύ λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα βορειότερα και δυτικότερα τμήματα του νομού, όπως και στα υπόλοιπα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης. Η άνεμη θα είναι ασθενής, αυξημένη θα είναι σχετική υγρασία και θερμοκρασία 8 με 14 βαθμούς και εδώ το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Μια ματιά τώρα στην Κυριακή, για να δούμε κάτι αλλάζει στον καιρό της χώρας μας τις επόμενες ημέρες και κυρίως από την Κυριακή, όπως σας έχω πει και από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα εδώ στο www.umbrella.com. Και βλέπουμε ότι η συννεφιά θα κυριαρχεί στην Κυριακή πρώτα στα δυτικά και μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή η συννεφιά κατά διαστήματα θα είναι αρκετά πυκνή και θα κρύβει αρκετά τον ήλιο, πιο πυκνή όμως όπως όλα δείχνουν και φαίνονται στον προοπτικό χάρτη. Θα είναι αυτά τα σύννεφα στην δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Εκεί, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, γενικά το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα υποδηλώνει πιθανότητα για ένα πέρασμα ψυχάρεση και ασθενούς βροχής, όπως και στον Εύρο. Στην υπόλοιπη χώρα, παρόλο την αραιή συννεφιά μέχρι το μεσημέρι, η πιθανότητα να ψυχαλίσει είναι πολύ μικρή. Όσο θα βαδίζουμε τώρα προς το βράδυ της Κυριακής, φαινόταν χθες και προχθές ομολογουμένως περισσότερα να είναι τα φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά τα σημερινά στοιχεία θέλουν βροχές ασθενούς και ως και μέτριας ένταση στα δυτικά, βορειοδυτικά, εκεί όπου είναι πιο σκούρα τα χρώματα, είναι μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθούν αυτές οι βροχές. Κατά τα άλλα, στα ανατολικά και τα νότια, ο καιρός θα παραμείνει πολύ πολύ καλύτερος. Όσον αφορά τώρα στους ανέμους, κατά τη διάρκεια της Κυριακής, παρατηρούμε ότι θα είναι πολύ εξασθενημένοι στο Αιγαίο. Το πολύ να φτάσουν πεντάρια εκεί που βλέπετε το πορτοκαλί χρώμα στο Αιγαίο, αλλά στο Ιόνιο θα έχουν ενισχυθεί. Θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 και τα 7 μποφόρ στα πολύ ανοιχτά τμήματα του Ιωνίου. Ο υδράργυρος το πρωί της Κυριακής θα προλάβει να πέσει και πάλι λίγο κάτω από το 0, αρκετά κάτω από το 0 στα ορεινά. Στην υπόλοιπη παιδινή χώρα γύρω στο 0 με συν 5, στο Αιγαίο γύρω στους 4 βαθμούς στα βόρεια με 10 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα. Το μεσημέρι τώρα, εκεί όπου η συννεφιά θα προλάβει να καλύπτει τον ουράνιο θόλο μαζί με τις τοπικές ομίχλες, δεν θα έχουμε πάνω από 8 με 10 βαθμούς και 11 στα βόρεια, 17 για 18 άρια κριτήρες του νοτιά στα δυτικά, 14 για 15 άρια και 17 άρια στις νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας. Δευτέρα τώρα βλέπουμε συννεφιά στην αρχή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συννεφιά που θα είναι αρκετά πυκνή τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια. Θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα του καιρού, δείτε τα μέσα στην ημέρα. Βλέπετε τις ώρες πρόγνωσης πάνω δεξιά, με κατά περιόδους και πάλι αυξημένη συννεφιά από τα νότια. Δυτικά πιο πυκνή θα είναι αυτή στις δυτικές βορειοδυτικές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε και μεταφορά σκόνης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας. Όχι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά θα την έχουμε και μια θολούρα στην ατμόσφαιρα. Από πλευρά βροχών, βλέπουμε ότι το πρωί αυτή η συννεφιά ίσως αφήσει και στην Βόρεια Ελλάδα, κατά τόπους και στην υπόλοιπη χώρα, πιθανές ασθενείς ψυχάλες ή και ασθενείς λασπό ψυχάλες ή και ασθενείς τοπικές λασπό βροχές. Στα βορειοδυτικά μέχρι και το μεσημέρι αναμένονται λίγο περισσότερες βροχές, εκεί στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο που βλέπετε τα πιο σκούρα χρώματα.
Μετά το μεσημέρι και κυρίως προς το βράδυ φαίνονται λίγο περισσότερες βροχές τη Δευτέρα στη δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα και στα βόρεια τμήματα, με χιονοπτώσεις πάνω από 1700 μέτρα στα ορεινά, σε μεγάλη υψόμετρα. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος, με μικρή πιθανότητα και που βλέπετε τις στάμπες με τα ανοιχτά γαλάζια χρώματα να βρέξει ασθενώς και κατά τόπους. Οι άνεμοι τη Δευτέρα θα ενισχυθούν λίγο στο Αιγαίο, αλλά θα ενισχυθούν λίγο περισσότερο στο Ιόνιο. Βλέπετε την κλίμακα πάντα αριστερά, αν υπολογίσετε τις εντάσεις των ανέμων. Έως και 6, τοπικά έως και 7 που φόρδεν αποκλείται στα νυχτά του Ιουνίου να φτάσει ο νοτιάς και η θερμοκρασία θα ανέβει εξαιτίας του νοτιά, της νηφιάς και της σκόνης. Θα έχουμε τη Δευτέρα το πρωί κατά μέσο όρο κάτω από τους 3 με 10 βαθμούς στα υπηρετικά και κάτω από τους 11 με 14 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Με το μεσημέρι στην Νότια Ελλάδα θα σκαρφαλώσει ο υδράγυρος και στους 18, τοπικά και στους 19 βαθμούς. Στα βόρεια με τις συννεφιές, ομίχλες και την υγρασία μεταβία στους 8 με 15 βαθμούς τοπικά στις βορειότερες περιοχές της Ελλάδας. Επαναλαμβάνω. Την Τρίτη τώρα η σκόνη φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τις ανατολικές περιοχές της χώρας, δηλαδή το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Βλέπουμε ότι θα κινηθεί αρκετά ανατολικότερα, βόρειο-ανατολικότερα αυτή η σκόνη, αλλά θα έχουμε και κάποια ανοίγματα στον καιρό. Παρ' όλα αυτά θα διατηρηθεί η θολούρα στην ατμόσφαιρα. Στην υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα η συννεφιά κατά διαστήματα θα παραμείνει αρκετά πυκνή, θα είναι άστατος ο καιρός. Το πρωί της Τρίτης τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγα πράγματα όμως, λίγο περισσότερο στο Βόρειο Ιόνιο. Βλέπετε το χαμηλό οριακά που θα περνά πάνω από την Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζει κυρίως η Ιταλία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Εμείς βρισκόμενοι πιο νότια θα παίρνουμε μόνο το νότιο κομμάτι του. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα με τη θολούρα, την σκόνη και τις αραιές συννεφιές ο καιρός θα είναι καλύτερος από πλευράς φαινομένων. Προς το βράδυ και πάλι της Τρίτης διαφαίνονται βροχές περισσότερες στα βορειοδυτικά και βόρεια με χιονοπτώσεις πάνω από 1600 μέτρα. Όσο πιο νότια, τόσο καλύτερα πλευράς φαινομένων θα κυλήσει και η Τρίτη, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τώρα και τους ανέμους στην Τρίτη, όπου φαίνεται να ενισχύονται λίγο περισσότερο στο Αιγαίο, τοπικά στα 7, ίσως και λίγο παραπάνω και όπου είναι πιο σκούροι οι καφέ χρωματισμοί πάνω από τους πορτοκαλί. Και στην Δυτική Ελλάδα θα έχουμε αρχικά ενισχυμένους ανέμους με μια μικρή εξασθένιση προς το απόγευμα. Ενώ η θερμοκρασία το πρωί της Τρίτης σε ικανοποιητικά επίπεδα, μάλλον μαλακός ο καιρός, όχι κάτω από 7 με 10 βαθμούς τα περισσότερα υπηρετικά ακόμα και στα ορεινά δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από το 0 ο υδράργυρος και όχι κάτω από 11 με 14 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα κάνει ανοιχτιάτικη ζέστη στην Νότια Ελλάδα, παρόλο τη θολούρα στην ατμόσφαιρα με την σκόνη. Εκεί όπου θα βγει ήλιος δεν αποκλείεται να πιάσει ο υδράργυρος, να πλησιάσει και τους 19 με 20 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα με την περισσότερη συννεφιά και τα δυτικά και κυρίως στα βόρεια θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με 11 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι προς το παρόν όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού μέχρι και την Τρίτη. Η εβδομάδα των εκλογών φαίνεται να κυλά, κάπως έτσι, με άστατο καιρό, περισσότερες βροχές στα δυτικά, κατά τόπους και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, παραδοτικά και στα βόρεια. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται να πέφτει και λίγο περισσότερο η θερμοκρασία και λίγο περισσότερες φαίνεται να είναι οι βροχές, ίσως επηρεάσουν μεγάλο κομμάτι της επικράτειας και την ημέρα των εκλογών. Και κάποιες χιονοπτώσεις φαίνονται κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Ίσως το Σαββατοκύριακο πέσουν τα υψόμετρα χιονόπτωσης λίγο περισσότερο, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία δείχνει να πέφτει και λίγο στις κεντρικές και βόρειες κυρίως περιοχές της Ελλάδας. Λεπτομέρειες την Δευτέρα. Αν υπάρξει κάτι έκτακτο θα σημερώσουμε μέσα από το seleo.gr. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.